Καλημερίζω τον βουλευτή Πασόκ και τον κύριο Φραγκίσκο Παρασύρη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, κυρία Τουγεράκη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, ΝΟΑΚ, ΒΟΑΚ, ΚΑΠ. Ας ξεκινήσουμε λίγο από την ΚΑΠ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι υπάρχουν τρία διαφορετικά θέματα για τα οποία τις τελευταίες ημέρες γίνονται και οι παρεμβάσεις σας στην Βουλή. Για την ΚΑΠ, ποιο είναι αυτό το οποίο επισημαίνετε, πείτε μας, γιατί ξέρουμε ότι είναι εκείνο το θέμα, το οποίο αφορά τον πρωτογενή τομέα, τον παραγωγικό κόσμο της χώρας στο σύνολό του, και είναι βέβαια και αυτό που αναμένει να γίνουν εκείνες οι κινήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπας και αλλάξουν λίγο τα πράγματα, διότι το πετσόκομα είναι πετσόκομα. Ναι, κοιτάξτε, η ερώτηση που κατατέθηκε χθες, καταθέτουμε και άλλη μία σήμερα, είναι κομμάτι ενός συνολικού, τουλάχιστον σε ένα προσωπικό επίπεδο, εγώ στο κοινοβουλευτικό μου έργο, το οποίο γίνεται ένα σχεδιασμός με τους συνεργάτες μου. Είναι μία ερώτηση με βασικά ερωτήματα σχετικά με το πώς προέκυψε ο συγκεκριμένος σχεδιασμός για αυτή την ΚΑΠ και πώς έγινε η κατανομή των πόρων που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ακολουθήσουν άλλες δύο με τρεις ερωτήσεις έτσι ώστε να μαζευτεί όλη αυτή η κατάσταση, η οποία προσπαθούμε κι εμείς να βάλουμε μία τάξη έτσι ώστε να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε αυτό που είναι καταφανέστατο, ότι η Κρήτη έχει αδικηθεί από αυτή την κατανομή για όλη την επόμενη περίοδο που φτάνει μέχρι το 2027. Συνεπώς πρέπει να τεκμηριώσουμε καταρχήν την αδικία που έχει υποστεί η Κρήτη και η Νότια Ελλάδα ευρύτερα, να ξέρετε, γιατί έχουμε τα ίδια θέματα και στην Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο, ακριβώς επειδή οι καλλιέργειες είναι όμοιες και η ΚΑΠ γίνεται ο σχεδιασμός όχι επί περιφερειών αλλά επί καλλιεργειών. Λοιπόν, από τη μία λοιπόν πρέπει να τεκμηριώσουμε αυτή την αδικία και από την άλλη, αφού τεκμηριωθεί αυτή η αδικία, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να αναθεωρηθεί στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό οι πληρωμές να αλλάξουν και να γίνουν όσο το δυνατόν πιο δίκαιες σε σχέση με τους παραγωγούς και τους καλλιεργητές στην Κρήτη. Φαντάζομαι ότι και εσείς και το. Μισό λεπτό. Φαντάζομαι και εσείς και το γραφείο σας, κύριε Παρασύρη, γνωρίζετε καλά ότι υπάρχει μόνο μία ευκαιρία, ένας ενδιάμεσος σταθμός, την επόμενη χρονιά 2024, έτσι ώστε να έχουν κατατεθεί, εάν τα καταφέρουμε εν τέλει, για να ξανασυζητηθεί όλο αυτό το πλαίσιο, υπάρχει μόνο ένας ενδιάμεσος σταθμός προκειμένου να δοθούν αποτυπωμένα τα σωστά στοιχεία τα οποία υπάρχουν, γιατί τα προηγούμενα χρόνια αυτό δεν έγινε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί υπήρχαν περιφερειακές ενότητες όπως την Κρήτη που την χρονιά που γινόταν η αποτύπωση των παραγωγών, των καλλιεργειών, των εκτάσεων κλπ. Δεν υπήρχε πρωτογενής τομέας, δηλαδή αντιπεριφέρεια πρωτογενή τομέα, ότι χάθηκε χρόνος και τώρα όλα αυτά ως στοιχεία είναι πολύτιμα, έτσι ώστε να μην χάσουμε την ευκαιρία ενδιάμεσο σταθμός 2024 για να πάμε παρακάτω. Και βέβαια από την άλλη ξέρετε είναι η πίεση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να τρέξει και να κάνει τα δέοντα. Είναι μια χρονιά στην οποία θα συλλεχθούν, όπως το λέτε εσείς, φέτος το 2024, μια χρονιά αναθεώρησης. Δηλαδή θα αξιολογηθεί κατά πόσο οι πληρωμές έχουν γίνει με τον σωστό τρόπο πάνω στους βασικούς άξονες που τίθενται επί της ΚΑΠ, οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι. Από εκεί και πέρα όμως, ξαναλέω ότι εμείς πρέπει να έχουμε τα στοιχεία αυτά, να τα έχουμε εντοπίσει ως αντιπολίτευση, ευελπιστώντας από την άλλη ότι υπάρχει και ένας υπουργός από την Κρήτη, ο οποίος και θα τον κρίνουμε αυστηρά σχετικά με τις αποφάσεις που θα πάρει, αλλά απ' την άλλη θα έχουμε και όλα τα στοιχεία έτσι ώστε στο βαθμό που μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε να αναθεωρηθεί, γιατί στο τελικό αποτέλεσμα είναι να μπορέσουμε να εξομαλύνουμε αυτές τις πληρωμές, να γίνουν όσο το δυνατόν πιο δίκαιες για την Κρήτη.
Δεν θέλω να μπω τώρα στη λεπτομέρεια των ερωτημάτων που γίνονται, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, η πρώτη αυτή ερώτηση, ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα είναι ότι υπήρχε μια μελετητική ομάδα η οποία σχεδίασε την ΚΑΠ, παρέδωσε το πόρισμα στο Υπουργείο και υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι το Υπουργείο τότε, κυρίου Λιβανού κτλ., άλλαξε κρίσιμα στοιχεία της μελέτης και παρέδωσε ένα διαφορετικό κείμενο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο εγκρίθηκε και έγινε τελικά ο. Γιατί κανείς δεν τον έλεγξε. Εμείς λοιπόν προσπαθούμε να βρούμε ποια είναι, πώς παραδόθηκε η μελέτη αυτή, με κατάθεση εγγράφων δηλαδή, πώς παραδόθηκε η μελέτη αυτή και ποιες ήταν ακριβώς οι αλλαγές. Διότι έχουμε τη βάσιμη υποψία ότι καταρχήν αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει είναι ότι η Ευρώπη δεν έχει μειώσει τα χρήματα που δίνει. Η Ευρώπη δίνει τα ίδια χρήματα από τη μία κάπη στην άλλη, δίνει τα ίδια ακριβώς χρήματα κάθε χρόνο. Η εσωτερική κατανομή, η λεγόμενη εσωτερική σύγκληση, η οποία είναι ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κάθε φορά, είναι που αλλάζει την κατανομή κάθε φορά. Δηλαδή τα χρήματα που έχασε η Κρήτη σε αυτή την πληρωμή, ας πούμε, έχουν πάει κάπου αλλού. Αυτός ο σχεδιασμός που έγινε τα προηγούμενα 2-3 χρόνια έγινε, εμείς έχουμε τις ενδείξεις και είναι καθαρά με ένα πολιτικό σκεπτικό, να μην πω και με ένα πελατειακό σκεπτικό. Αλλά όλο αυτό. Μα πάντα έτσι γίνεται. Αυτό καταγγέλλεται. Είναι μια σειρά ερωτημάτων. Έτσι. Τα οποία θα ξεδιπλωθούν το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να μαζευτούν. Και έχω στο μυαλό μου να υπάρξει μια κλιμάκωση, τέλος πάντων, σε ένα πολιτικό επίπεδο, έτσι ώστε όταν μιλάμε όλοι μας πλέον, να μιλάμε με στοιχεία επί συγκεκριμένων ερωτημάτων στο. Αλλά κυρίως να διορθωθεί αυτή η αδικία. Να αναθεωρήσουμε στο βαθμό που μπορεί να αναθεωρηθεί. Αλλά κυρίως να διορθωθεί αυτή η αδικία, είπα, σε βάρος της Κρήτης, με αυτή την εσωτερική κατανομή και βάση, πολύ σωστά το είπατε, γιατί αυτό καταγγέλλεται από τα αγροτικά στελέχη, μια εσωτερική κατανομή η οποία είχε άλλα ενδιαφέροντα, είχε άλλο σκοπό, να μπορέσει να πληρώσει προεκλογικά γραμμάτια και κυρίως πελατειακό σύστημα από εκεί που αντλούν ψήφους οι υπουργοί. Καταγγέλουν εσαΐ διαχρονικά, όχι εσαΐ. Και πρέπει να το τεκμηριώνουμε κάθε φορά με συγκεκριμένα έγγραφα. Έτσι, ωραία. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένος. Γι' αυτό ξεκινάμε ένα κύκλο ερωτημάτων και θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα με κλιμάκωση στο κοινοβουλευτικό έργο. Ωραία. Να δούμε και τι απαντήσεις θα πάρουμε και τι θα σας πούν, θα σας απαντήσουν από την άλλη πλευρά, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την άλλη εβδομάδα. Αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν από μερικές μέρες, οι βουλευτές Κρήτης του ΠΑΣΟΚ υπογράφατε από κοινού μία ερώτηση σε ό,τι έχει να κάνει με τον βόρειο οδικό άξονα. Εσείς επανήλθατε στην χθεσινή ημέρα με τον νότιο οδικό άξονα επίσης. Τα βάζετε όλα μπροστά. Ναι, είναι μια νέα χρονιά, υπάρχουν κάποιες μεγάλες εκκρεμότητες. Εγώ προσωπικά έχω επιλέξει ότι υπάρχουν κάποια πολύ μεγάλα θέματα στο νομό. Προσπαθώ με κάθε τρόπο, τέλος πάντων, στο βαθμό που μου αναλογεί, να αναδείξω τα ζητήματα αυτά. Πέρα από τα επίγοντα που προκύπτουν, υπάρχουν κάποια δομικά ζητήματα. Ένα εξ αυτών είναι ο ΒΟΑΚ, που είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο, αν τέλος πάντων ευοδοθεί ο διαγωνισμός, ο οποίος εγώ οφείλω να καταθέσω την ανησυχία μου και την έντονη αμφιβολία μου κατά πόσο θα προχωρήσει. Αν δεν παρθούν δηλαδή πολύ ισχυρές και προσοβαρείς πολιτικές πρωτοβουλίες, διότι υπάρχει ένας κακός σχεδιασμός, είναι ένα έργο μοιρασμένο σε τρία κομμάτια, με τρεις διαφορετικούς τρόπους χρηματοδότησης, με τρεις διαφορετικούς τρόπους μελέτης του έργου. Το μεγάλο όμως κομμάτι που αφορά στο Ηράκλειο Χανιά, για να μην πω τώρα σε επιμέρους, είναι ουσιαστικά στον αέρα, εντελώς στον αέρα, διότι υπάρχουν δικαίως και ευλόγως οι ενστάσεις που έχουν γίνει από το Δήμο Ηρακλείου και το Δήμο Μαλεβιζίου, διότι διέρχεται ο ΒΟΑΚ μέσα από τις πόλεις, διασχίζει τις πόλεις αυτές. Το γάζι δηλαδή για το Ηράκλειο, δεν προβλέπει συνδετήριες οδούς μεταξύ των κομματιών
των δύο κομματιών των πόλεων αυτών. Συνεπώς, θεωρώ εύλογο ότι τα δικαστήρια, εν πάση περιπτώσει, θα δικαιώσουν τις προσφυγές που έχουν κάνει ο Δήμος Μαλεμζίου και ο Δήμος Ηρακλείου. Όλο αυτό όμως, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί μια τρομερή αστάθεια και δυσλειτουργία σε σχέση με το διαγωνισμό που πρόκειται να. Που είναι τώρα σε εξέλιξη και πήρε τρίμηνη παράταση, διότι κανένας εργολάβος δεν μπορεί να μπει σε μια περιπέτεια αυτού του τύπου, ιδιαίτερα δικαστική, η οποία θα αυξήσει κατά πολύ τον προϋπολογισμό του έργου και προφανώς θα αλλάξει τα χρονοδιαγράμματα εντελώς. Με ένα κίνδυνο να πτωχεύσει δηλαδή και ο κάθε εργολάβος που θα αναλάβει το έργο. Και δεν θέλω να κάνω το συνήγορο των εργοληπτικών εταιριών. Το ζήτημα είναι ότι υπήρχε ένας πολύ κακός σχεδιασμός, δεν εισακούστηκαν τότε οι παρεμβάσεις που είχαν γίνει και από το ΤΕΤΑΚ και από την Περιφέρεια Κρήτη και από τους Δήμους και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς προχώρησε ένας σχεδιασμός έτσι όπως προχώρησε. Η δικαιοσύνη, τέλος πάντων, υπάρχει μια εκκρεμότητα δικαστική και δεν είναι μόνο αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλά μελετητικά σφάλματα και αστοχίες στη μελέτη. Με αποτέλεσμα, η κάθε εργοληπτική εταιρεία τώρα να μην συνενεί στο να, με ευκολία τέλος πάντων, έτσι ώστε να αναλάβει το συγκεκριμένο έργο. Άρα βρισκόμαστε σε μια πολύ μεγάλη διακινδύνευση επί του έργου. Ταυτόχρονα, και τελευταίο αυτό σε σχέση με το ΒΟΑ, πρέπει να πω ότι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο μέχρι το 2026 είναι σε ισχύ. Αν πάει πίσω το χρονοδιάγραμμα του ΒΟΑ, καταλαβαίνετε ότι και τα χρήματα τα οποία έχουν προβλεφθεί, που είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, 400 εκατομμύρια περίπου, αν πάνε πίσω τα χρονοδιαγράμματα, αυτού του τύπου η χρηματοδότηση που είναι πολύ μεγάλη δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί. Συνεπώς, όλο το έργο έχει μια πολύ μεγάλη διακινδύνευση. Να κλείσω με το ΝΟΑΚ, δεν ξέρω αν έχω. Παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε αφήσει, νομίζω, στη δημόσια συζήτηση πολύ πίσω το ζήτημα του νότιου ιωδικού άξονα και γιατί πρέπει να μπει και θα έπρεπε να είναι πολύ υψηλά στην ατζέντα, διότι το αεροδρόμιο Καστελίου, από ό,τι φαίνεται, και επειδή υπάρχει παραδοσιακός, ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο να καθυστερεί το έργο, συνεπώς 2027 περίπου υπολογίζουμε τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου Καστελίου, δεν έχει ωστόσο προβλεφτεί με κανέναν τρόπο η σύνδεση μιας πολύ μεγάλης περιοχής της Μεσαράς εμπροκειμένου απευθείας με το νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Ένας πληθυσμός γύρω στις 60.000 κατοίκους με πολύ μεγάλο τουριστικό αποτύπωμα και μια τουριστική, τέλος πάντων, επιχειρηματικότητα να αναπτύσσεται συνέχεια, θα είναι αναγκασμένος ο κόσμος αυτός να περνάει μέσα από το Ηράκλειο κάνοντας μια διαδρομή πάνω από μια μισή ώρα. Υπάρχουν κάποιες επιμέρους μελέτες στο νότιο ιωδικό άξονα, από το Τιμπάκι δηλαδή μέχρι το Καστέλι. Τα ερωτήματα γίνονται πολύ συγκεκριμένα, πρέπει να μπει πολύ ψηλά στην ατζέντα, γι' αυτό γίνεται και η συγκεκριμένη ερώτηση στη Βουλή. Και το πρόβλημα είναι ότι έχουμε κάποιες μελέτες οι οποίες φτάνουν μέχρι τον κόμβο των Πρετορίων. Από τα Πρωτόρια μέχρι το αεροδρόμιο δεν υπάρχει ούτε καν μελέτη σκοπιμότητας, δηλαδή δεν υπάρχει καν πρόβλεψη σύνδεσης, έστω χάραξης, ας πούμε, κάποιου δρόμου. Συνεπώς αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που θα δυσκολεύσει εξαιρετικά την πρόσβαση των κατοίκων προς το αεροδρόμιο και αντίστοιχα των τουριστών προς τη Μεσαρά. Και νομίζω ότι είναι η ώρα και αυτό σιγά σιγά να αρχίζει να δεικνύεται ως ζήτημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε για να γίνουν και γρήγορα οι μελέτες, αλλά και όποιες μελέτες έχουν γίνει να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν για να προχωρήσει το έργο. Λοιπόν, κατανοητά όλα αυτά, περιμένουμε για τις απαντήσεις που θα πάρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παρασύρη. Καλημέρα σας.